Του Δήμου Αριστοτέλη με νερό ποιοτικά και ποσοτικά έχει ερευνήσει η Δημοτική Αρχή μέσα από την εγκατάσταση μιας μονάδας φίλτρανσης του πόσιμου νερού. Η λειτουργία της κρίθηκε αναγκαία λόγω του φορτίου σε βαρέα μέταλλα που έχει το νερό. Εμείς σαν Δήμος Αριστοτέλη έχουμε δώσει προτεραιότητες και με μια σειρά παρεμβάσεων οι οποίες θα αλλάξουν την αισθητική και τις υποδομές του παλαιοχωρίου, ξεκινάμε με τη μονάδα φίλτρασης εδώ στο παλαιοχώρι. Είναι μία παρέμβαση η οποία στοιχίζει σε 200.000 ευρώ, μόνο η προμήθειά της, και μία υποδομή η οποία έρχεται στις 20.000 ευρώ. Ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ στο Δήμο Αριστοτέλη και ειδικά στην ορεινή Χαλκιδική, στο νερό υπάρχουν βαρέα μέταλλα, βασικά μαγκάνιο και σίδερος. Με δεδομένου ότι τα επιτρεπτά όρια είναι 50 και 200, εδώ είχαμε ενδείξεις των 108 και των 2.400, δηλαδή 12 φορές πάνω. Γι' αυτό, επειδή ειδικά τους θερινούς μήνες, όπως είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, είναι υφισμένες οι ανάγκες των κατοίκων και επειδή υπάρχει το πόντισμα των κήπων και των λαχανικών, όσο μπορούσαμε άμεσα, προσπερώντας όλες τις γραφειοκρατικές αγγελώσεις, φέραμε από την Γερμανία αυτόν εδώ τον μηχανισμό και σήμερα μπορούν οι συνδεμότες μας να απολαμβάνουν την επάρκεια του νερού, το οποίο είναι και ποιοτικό. Καταλυτική ήταν και η συμβολή ιδιωτών στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Όσο νερό και να θέλω να έχουμε, αλλά δεν συστήνω και την αλόγιστη σπατάλη. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω δύο ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα τον Δήμαρχο Αριστοτέλη, γιατί αμέσως ανταποκρίθηκε στο αίτημα των κατοίκων και δεν είδε καθόλου μη φιδωλό τρόπο το ύψος του ποσού το οποίο θα χρειαζόταν το παλαιοχώρι για να έχει επάρκεια νερού. Και δεύτερον, τον συνδημότη μας, τον κύριο Παναλή Δημήτρη, ο οποίος για τη συγκεκριμένη παρέμβαση μας έχει χορηγήσει 105 τετραγωνικά μέσα στο οικόπεδό του, μόνο και μόνο το παλαιοχώρι να έχει επάρκεια νερού. Δράσεις και παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο παλαιοχώρι θα αναλάβει η Δημοτική Αρχή Αριστοτέλη και τους επόμενους μήνες, όπως τονίζει ο Αντιδήμαρχος. Στον ένα χρόνο τον οποίο μας επομένει, επειδή οι υπηρεσίες του Δήμου τρέχουν μελέτες που κάποιες έχουν οριμανθεί, κάποιες είναι από ιδίως σπόρους του Δήμου, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται τώρα αρχίζουν και δίνουν καρπό. Θα αλλάξει όψη πολλών χωριών και η αισθητική και οι υποδομές. Και αυτό το καταλαμβάνουν οι συνδημότες μέρα με τη μέρα που θα περνάει. Η μονάδα φίλτρανσης επεξεργάζεται το νερό που υδροδοτεί το παλαιοχώρι από τη μία εκ των δύο γεωτρήσεων στη θέση Αμπελούδια.